σήμερα η επικοινωνία μας, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, θεωρείται κάτι δεδομένο και κάτι αυτονόητο. Μάλιστα, gadgets και η τεχνολογία γενικότερα έχει βοηθήσει ούτως ώστε η επικοινωνία μας να είναι άμεση και γρήγορη. Πώς όμως θα μπορούσε να φαντάζει η επικοινωνία των αρχαίων Ελλήνων τότε, εκείνη την περίοδο, όπου δεν είχε ανακαλυφθεί ούτε καν το τηλέφωνο? Μήπως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο μπροστά από μας και είχαν ανακαλύψει πολύ πριν τα σήματα Μόρς τις οπτικές ίνες? Πήγαμε στο μουσείο του ΟΤΕ και εκεί μάθαμε την αλήθεια. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ετυμολογία της λέξεως τηλεπικοινωνία, πρόκειται για μια σύνθετη λέξη που αποτελείται από το αρχαίο τοπικό επίρρημα τηλε, που θα πει μακριά, μια λέξη που εντοπίζεται ήδη από την ομηρική εποχή, και επικοινωνώ. Άρα τηλεπικοινωνία είναι η μακρινή επικοινωνία. Και πρέπει να πούμε ότι η τηλεπικοινωνία πάντοτε, η μακρινή επικοινωνία δηλαδή, σχετιζόταν με το απόρριτο των επικοινωνιών. Πάντοτε τα ζητούμενα στη μακρινή επικοινωνία και στην επικοινωνία γενικότερα ήταν η ταχύτητα, το πόσο γρήγορα μπορούσε να φτάσει ένα μήνυμα, και η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα. Και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απάντηση σε όλα αυτά, οι οποίοι είχαν αναπτύξει τόσο τους ηχητικούς τρόπους επικοινωνίας όσο και τους οπτικούς. Καταρχάς, να σας πω ότι το πόσο σπουδές ήταν οι τηλεπικοινωνίες για τους Έλληνες, φαίνεται ότι είχαν αφιερώσει έτσι μια θεότητα, το θεό Ερμή, και παράλληλα και την Ήριδα, τους είχαν ως προστάτες των τηλεπικοινωνιών. Και δεν είχε τυχαία επιλεγή ο Ερμής, αφού ήταν αγαπημένο παιδί του Δία, οπότε σε αυτόν εμπιστευόταν τα μυστικά του. Πάντοτε λοιπόν υπήρχε αυτή η ανάγκη για μυστική επικοινωνία, όπως είπαμε και πριν. Έτσι λοιπόν οι τρόποι, όπως είπαμε και πριν, ήταν τόσο ηχητικοί όσο και οπτικοί, με τη χρήση της φωτιάς. Πρώτα ο ήχος, έπειτα η φωτιά. Στην αρχή με τη δυνατή φωνή προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μακριά. Θα έχετε ακούσει για την περίπτωση του Στέντορα, που είχε τόσο δυνατή φωνή όσο 50 άνθρωποι μαζί. Αργότερα υπήρξαν και κάποια όργανα που έστελναν τη φωνή πιο μακριά, όπως ήταν η σάλπιγγα. Λέγεται ότι ήταν εφεύρεση της Αθηνάς, ότι η Αθηνά τη χάρισε στον κόσμο. Η σάλπιγγα χρησιμοποιήθηκε στις εκστρατείες, είχε διτό ρόλο να στέλνει το μήνυμα μακριά στο στράτευμα, αλλά και παράλληλα να εμψυχώνει το στρατό. Ο άλλος τρόπος ήταν οπτικός, μετά την ανακάλυψη της φωτιάς, και εδώ θα μιλήσουμε για το πρώτο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της αρχαιότητας. Ποιο είναι το αρχαιότερο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο? Ναι, είναι το δίκτυο Τρίας Μυκηνών, μέσω του οποίου μαθεύτηκαν τα νέα της νίκης των Αχαιών στην Τρία. Είχε έκταση 550 χιλιόμετρα, εφευρέτης ήταν ο Σοφός Παλαμίδης, ο ήρωας αυτός του Τροϊκού πολέμου. Ο Σοφός αυτός ο άνθρωπος, ο γιος του Ναύπλιου και της Ισιώνης, ο εφευρέτης των ελληνικών φρικτοριών, των φάρων, των πεσών, κάποιων γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου και πολλών άλλων εφευρέσεων. Αυτός οργάνωσε το δίκτυο όπως το βλέπετε, και αυτός έφτιαξε μία σειρά από προσυμφωνημένα μηνύματα που είχαν σχέση με τον πόλεμο. Το συγκεκριμένο μήνυμα της νίκης των Αχαιών στην Τρία αποτυπώθηκε με τρεις εξάδες από φωτιές. Μόλις λοιπόν οι Αχαιοί νίκησαν στην Τρία, τρεις εξάδες από φωτιές άναψαν στην κορυφή του όρου Σίδη και ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή που βλέπετε για να φτάσουν στις Μυκήνες μέσα σε μια νύχτα.
Στη συνέχεια, αυτός ο τρόπος χρησιμοποιήθηκε από όλο τον ελληνικό κόσμο. Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα δίκτυα όπως αυτό που μας το παραδίδει ο Αισχύλος στην τραγωδία του Αγαμέμνων. Από εκεί λοιπόν μαθαίνουμε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου δικτύου. Άλλα συγκεκριμένα δίκτυα δεν έχουμε. Υπάρχουν όμως κάποια υποθετικά τα οποία έχουν προσπαθήσει να ανασυστήσουν οι επιστήμονες κάνοντας κάποιους κάνοντας κάποιους συνδυασμούς βάσει των γεγονότων, των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σε συγκεκριμένες στιγμές, συνδυάζοντάς τα με υπολείμματα φρικτοριών. Η υπηρεσία είναι ένας τρόπος μετάδοσης τηλεπικοινωνιακών μηνυμάτων με τη φωτιά. Την λέμε και οπτικό τηλέγραφο. Μιλάμε για τους ελληνιστικούς χρόνους και συγκεκριμένα για το 154 π.Χ. εφευρέτες Κλεόξενος και Δημόκλητος, δύο Αλεξανδρινοί επιστήμονες, οι οποίοι σκέφτηκαν και στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς έκτισαν δύο τείχους. Οι τείχοι αυτοί είχαν σχήμα με άνδρου, ώστε στις εσοχές να τοποθετούν τους πυρσούς. Πίσω έκυγε πάντα φωτιά, ώστε να ανανεώνονται οι πυρσοί και μπροστά τους είχαν το ελληνικό αλφάβητο χωρισμένο σε σειρές και στήλες. Είπαν λοιπόν ότι στον αριστερό τοίχο θα αποτυπώνονται οι σειρές και στο δεξιό οι στήλες. Και στο τι ήθελαν να στείλουν το μήνυμα νίκη, έκαναν το εξής. Έλεγαν ότι το γράμμα νί βρίσκεται στην τρίτη σειρά, έτσι, οριζόντια και στην τρίτη σειρά κάθετα. Οπότε ο απέναντι σταθμός, όταν έβλεπε τρεις πυρσούς αριστερά και τρεις δεξιά, ήξερε ότι λάμβανε το γράμμα νί. Αυτός ο τρόπος ήταν ο πρόδρομος των σημάτων Μος και επίσης ήταν η βάση της ψηφιακής λογικής. Και παρήχε, συγγνώμη, μια πρωτοτυπία ότι τα μηνύματα δεν ήταν προσυμφωνημένα και γι' αυτό περιορισμένα, αλλά μπορούσαν να στείλουν ό,τι ήθελαν ελεύθερα και απεριόριστα. Επίσης αξίζει να πούμε ότι μπορούσε να γίνει ορατό από απόσταση 30 χιλιόμετρων, γιατί επέλεγαν τα σημεία να βρίσκονται σε... οι φρικτορίες να είναι σε σημεία υπερυψωμένα. Επίσης υπήρχε και η χρήση της διόπτρας. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε και για την υδραυλική οπτική επικοινωνία. Μάλιστα, είναι η περίπτωση του υδραυλικού τηλέγραφου. Προηγείται χρονικά. Είναι μια εφεύρεση του 4ου π.Χ. αιώνα, δεύτερο ήμις 4ου π.Χ. αιώνα, εφευρέτης ο Αρκάδα στρατηγός Ενίας ο Τακτικός, ο οποίος έγραψε για τη συγκεκριμένη εφεύρεση, αλλά το συγκεκριμένο χωρίο δεν σώζεται, οπότε τις πληροφορίες τις αντλούμε από τον Πολύβιο. Μας περιγράφει το όλο σύστημα που ήταν μια επινόηση υδραυλική, έφτιαξε δηλαδή κεραμικές φιάλες ισομεγέθης τόσες όσοι οι σταθμοί αναμετάδοσης. Άνοιξε μια τρυπούλα, έκανε μια βρύση, όλες οι τρυπούλες είχαν ίση διατομή ώστε το νερό να εκραίει ίση ποσότητα, και επάνω στο νερό επέπλε ένα φελός, πάνω στο φελό ήταν πυγμένη κάθετα μία βακτηρία, πάνω σε αυτή τη βακτηρία υπήρχαν χαραγμένα σε ξυλάκια μηνύματα που είχαν σχέση με τον πόλεμο. Τα πιο επίγοντα βρίσκονταν στη βάση, προς τα κάτω, προς τη βάση, τα λιγότερο σημαντικά προς τα πάνω, καταλαβαίνετε το λόγο, ώστε να φεύγουν πιο γρήγορα, και το σύστημα βασιζόταν στον απόλυτο συγχρονισμό. Οπότε όταν ο πομπός ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στο δέκτη, ύψωνε τον πυρσό του, αυτό ήταν το σύνθημα. Ο δέκτης, για να δείξει ότι μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία, σήκωνε και αυτό το δικό του πυρσό, και όταν ο πομπός κατέβαζε το πυρσό, άνοιγαν στο τέρμα οι βρύσες,
όταν έφτανε στο μήνυμα που ήθελε να στείλει ο πομπός, όταν δηλαδή το μήνυμα έφτανε στο χείλος της φιάλης, έστω ότι το μήνυμα ήταν οπισθοχώρηση, τότε ύψωνε πάλι τον πυρσό και έκλειναν ταυτόχρονα οι βρύσες. Οπότε και ο δέκτης διάβαζε το μήνυμα που ήθελε να του στείλει ο πομπός ταυτόχρονα. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν το αρχαίο SMS, έτσι. Λέγεται ότι χάρη σε αυτή την εφεύρεση νίκησαν οι Πελοποννήσιοι τους Θηβαίους το 362 στη Μαντίνια και έτσι κατέλυσαν τη Θηβαϊκή ηγεμονία.